Καλημέρα σας από το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο σημερινό μικρό βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να αναλύσουμε και να συνθέσουμε δεδομένα που αφορούν ημερομηνίες. Με λίγα λόγια, πώς μπορούμε να αναλύσουμε μία ημερομηνία στα συστατικά της στοιχεία, στο έτος, στο μήνα και στην ημέρα από τα οποία αποτελείται, ή αν έχουμε αυτά τα συστατικά στοιχεία, το έτος, την ημέρα και το μήνα, να μπορέσουμε να συνθέσουμε αυτά τα δεδομένα σε μια ημερομηνία. Ας δώσουμε λίγο ένα παράδειγμα. Ας δώσουμε την ημερομηνία 7 Δεκάτου του 2013. Στα σύγχρονα λογιστικά φύλλα σας υπενθυμίζω, είτε αυτό γίνεται στο LibreOffice που χρησιμοποιώ εγώ εδώ, είτε στο Microsoft Office, μπορεί να γίνει χωρίς να δώσουμε τα πρώτα δύο ψηφία, να γράψουμε δηλαδή 13 αντί για 2013, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Μπορείτε να το δείτε και εδώ ότι παρόλη τη μορφοποίησή του, το δεδομένα έχουν εισαχθεί σαν 07-10-2013. Τώρα, ποιο είναι το έτος αυτής της ημερομηνίας? Προφανώς μπορούμε να το δούμε με το μάτι, αλλά αν θέλουμε να το εξάγουμε υπολογιστικά, μπορούμε να γράψουμε τη συνάρτηση year και να δώσουμε σαν όρισμα ο αριθμός που βλέπετε εδώ αντιστοιχεί στην πράξη σε ημερομηνία. Σας υπενθυμίζω και πάλι ότι οι ημερομηνίες αποθηκεύονται σαν ακέραιοι αριθμοί, απλά μορφοποιούνται ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρισκόμαστε σε κάποια αλληλουχία αριθμών, η οποία χωρίζεται με κάποια διαχωριστικά στοιχεία. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε την κάθετο, σε κάποιες άλλες χώρες χρησιμοποιούν την παύλα ή την τελεία. Εδώ το αποτέλεσμα που θα πάρουμε είναι το 2013, γιατί το έτος που αντιστοιχεί σε αυτήν εδώ την ημερομηνία είναι το 2013. Αντίστοιχα, μπορούμε με τη συνάρτηση month να πάρουμε το μήνα, που εύκολα μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα μας επιστραφεί η τιμή 10, ή με τη συνάρτηση day να πάρουμε την ημερομηνία, τον αριθμό 7 δηλαδή, με την έννοια ότι η 7 Δεκάτου 13 είναι η 7η μέρα του μήνα στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία, οπότε θα μας επιστραφεί το 7. Υπενθυμίζω και πάλι λοιπόν, με τη συνάρτηση year παίρνουμε σαν επιστρεφόμενη τιμή το έτος, με τη συνάρτηση month μπορούμε να πάρουμε σαν επιστρεφόμενη τιμή το μήνα και με τη συνάρτηση day παίρνουμε σαν επιστρεφόμενη τιμή την ημέρα του μήνα. Εγώ έχω πληκτρολογήσει αυτές τις συναρτήσεις, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι αναγκαίο να το κάνετε. Για παράδειγμα, μπορείτε πολύ εύκολα να καλέσετε τον οδηγό συναρτήσεων, να διαλέξετε από εδώ την κατηγορία ημερομηνία και ώρα, να βρείτε για παράδειγμα τη συνάρτηση day, εδώ, και από το επόμενο στη συνέχεια να διαλέξετε το κελί ή να το πληκτρολογήσετε. Ας το διαλέξω εγώ εδώ, είναι το α1. Να πατήσετε το εντάξει ή το ok και να πάρετε αυτό το αποτέλεσμα που είναι βέβαια το ίδιο με πριν. Η συνάρτηση είναι και πάλι εδώ η day. Δεν μας εμποδίζει κανείς να χρησιμοποιούμε τον οδηγό συναρτήσεων, απλά νομίζω ότι μετά από κάποια έτσι στοιχειώδη χρήση που έχει κανείς με τα λογιστικά φύλλα μπορεί πολύ πιο εύκολα και γρήγορα να πληκτρολογήσει την αντίστοιχη συνάρτηση αντί να χάνει χρόνο με τον οδηγό συναρτήσεων και ψάχνοντας μέσα από πλαίσια διαλόγου και μενού και τα λοιπά. Τέλος πάντων, έχετε υπόψη σας ότι τίποτα δεν είναι κακό σε αυτή τη ζωή. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και τα δύο έτσι όπως θέλετε και έτσι όπως σας βολεύει σας καλύτερα. Επίσης, στο σημείο αυτό θέλω να σας πω το εξής, ότι εδώ έχουμε δώσει έχουμε βρει την ημέρα ή το μήνα ή το έτος. Αυτό μπορεί να γίνει είτε γιατί χρειαζόμαστε και τα τρία αυτά στοιχεία, αλλά σε πολλές περιπτώσεις όταν έχουμε μια σειρά από ημερομηνίες μπορεί να χρειαζόμαστε για παράδειγμα μόνο το έτος ή μόνο το μήνα ή μόνο την ημερομηνία. Με την έννοια αυτή θέλω να σας πω ότι όταν λέμε ανάλυση δεδομένων ημερομηνίας δεν σημαίνει ότι πρέπει ψώνει και καλά και πάντοτε να τα βρίσκουμε όλα. Εξαρτάται από το πρόβλημα το οποίο έχουμε και τι ακριβώς θέλουμε να βρούμε. Ώρα τώρα για μια καινούργια συνάρτηση. Τη συνάρτηση της σύνθεσης μιας ημερομηνίας από τα συστατικά της στοιχεία. Η συνάρτηση αυτή λέγεται date και παίρνει τρία ορίσματα. Όπως βλέπετε και εδώ στην βοήθεια, μπορούμε να δώσουμε σαν όρισμα, σαν πρώτο όρισμα το έτος, για παράδειγμα το 2013,
Δεύτερο όρισμα μπορούμε να δώσουμε το μήνα, για παράδειγμα το 10. Και τρίτο όρισμα μπορούμε να δώσουμε την ημέρα του μήνα, για παράδειγμα το 7. Η συνάρτηση αυτή θα λάβει τα ορίσματα 2013, 10 και 7, θα τα συνθέσει και από τους τρεις αριθμούς θα φτιάξει ένα καινούριο που αντιστοιχεί στην ημερομηνία 7 δεκάτου του 2013. Ορίστε το αποτέλεσμα. Όπως βλέπετε, αυτές εδώ οι ημερομηνίες ταυτίζονται μεταξύ τους. Έχουμε πάρει το ίδιο αποτέλεσμα από την ανάλυση και τη σύνθεση. Να, η συνάρτηση λέγεται date, έχει σαν ορίσματα το έτος, το μήνα και την ημέρα. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε όχι απευθείας πάντοτε αριθμούς, αλλά αναφορές κελιών. Για παράδειγμα, μπορούμε να φτιάξουμε την ημερομηνία 7 δεκάτου του 13, αν εδώ δώσουμε στο έτος που είναι το C1, δώσουμε στη συνέχεια το μήνα που είναι αποθηκευμένο στο C2 και στη συνέχεια την ημέρα που είναι στο C3. Εδώ δηλαδή 2013, 10 και 7. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο με πριν. Ορίστε και εδώ, να τα δούμε λίγο. Όπως βλέπετε, έχουν χρωματιστεί αντίστοιχα οι αναφορές στα κελιά C1, C2 και C3. Προσοχή όμως στη σειρά, κυρίες και κύριοι. Αν την αλλάξουμε, τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Για παράδειγμα, αν κατά λάθος εδώ γράψουμε ότι θέλουμε το 2013, αλλά αλλάξουμε τη σειρά του μήνα και της ημέρας. Για παράδειγμα, βάλουμε πρώτα την ημέρα που είναι το 7 και μετά το μήνα που είναι το 10. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα πάρουμε την 7 δεκάτου, την 7η Οκτωβρίου, αλλά θα πάρουμε τη 10η Ιουλίου. Προσοχή λίγο σε αυτό το γεγονός, γιατί από χώρα σε χώρα, όπως γνωρίζετε, χρησιμοποιούμε διαφορετικό τρόπο να δηλώνουμε τις ημερομηνίες. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε πρώτη την ημέρα, μετά τον μήνα και μετά το έτος, κάτι που δεν ισχύει σε άλλες χώρες, οι οποίες μπορεί να έχουν πολύ διαφορετική σειρά. Το πιο συνηθισμένο είναι ότι χρησιμοποιούν πρώτα τον μήνα, μετά την ημέρα και μετά το έτος. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, όταν βλέπετε μια ημερομηνία σε διάφορες πηγές, είτε αυτές είναι online, είτε οπουδήποτε αλλού σε βιβλία, αναφορές, βιβλιογραφία κτλ., προσέξτε λίγο το πώς δηλώνονται οι ημερομηνίες, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο είναι σταθερό παγκοσμίως. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, θα σας πω λίγο τώρα το εξής. Μπορούμε να, ας διαγράψουμε λίγο, όχι, θα γράψουμε, συγγνώμη λίγο, ας δώσουμε λίγο αυτήν εδώ την λύση. Ας δώσουμε εδώ το 2013, όπως συγγνώμη λίγο, το C1 που είναι το έτος, το C2 που είναι ο μήνας, και εδώ θα δώσω όχι το C3 που είναι η ημέρα κανονικά, αλλά το D3, ένα κενό κελί. Αυτό μπορεί να γίνει είτε κατά λάθος, είτε γιατί απλά η αναφορά κελιού που δίνουμε προσωρινά περιέχει κάποια κενή τιμή. Δεν έχει τιμή δηλαδή. Κοιτάξτε λίγο εδώ το αποτέλεσμα για να το συζητήσουμε. Το αποτέλεσμα αυτό εδώ, ας το γράψουμε και έτσι, βλέπετε ότι προσπαθεί να συντεθεί μια ημερομηνία από το 2013, το 10 και το 7. Να φτιάξουμε δηλαδή την ημερομηνία 7 δεκάτου του 2013. Αντί για αυτό, όπως βλέπετε, έχουμε φτιάξει την ημερομηνία 39 του 2013. Νομίζω ότι είναι εύκολο να καταλάβετε ότι στην περίπτωση όπου υπάρχει αυτό που ονομάζουμε missed value, δηλαδή μια τιμή η οποία είναι κενή, βλέπετε το κελί D3 δεν έχει κάποια καταχωρημένη τιμή. Αυτό το οποίο γίνεται είναι να πηγαίνουμε στην από αυτό που το, αν λείπει η ημέρα όπως εδώ, θα πάμε στην τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα. Γι' αυτό και από τον 10ο μήνα έχουμε εκπέσει πια στον 9ο, στο Σεπτέμβριο, και ο οποίος τελειώνει στην 30η του μηνός. Προσοχή λοιπόν στα κενά δεδομένα και στην περίπτωση όπου δίνουμε αναφορές κελιού, οι οποίες δεν έχουν κάποιες έγκυρες τιμές. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι σε αυτό το βίντεο εξετάσαμε τη συνάρτηση year που μας επιστρέφει το έτος, τη συνάρτηση month που μας επιστρέφει το μήνα, τη συνάρτηση day που μας επιστρέφει την ημέρα, συγγνώμη, μιας ημερομηνίας αντίστοιχα, και στη συνέχεια εξετάσαμε τη συνάρτηση date με την οποία μπορούμε να συνθέσουμε μια ημερομηνία αν έχουμε τα τρία συστατικά της στοιχεία, τους τρεις αριθμούς από τους οποίους αποτελείται το έτος, το μήνα και την ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.